Ο πάθος είναι λίγο βαριά έκφραση, ακόμα και για δημοσιογραφικά ρεπορτάζ. Αγαπητή κυρία Ζεπηλιάδου, θα πω όμως το εξής. Δεν θέλω να πω ότι το σύνολο του ΕΣΠΑ το καλοκαίρι του 2019 ήταν στο πάτο. Θα πω μόνο ότι κάναμε μια σημαντική επιτάχυνση, θα αναφερθώ και ειδικά στην Δυτική Μακεδονία. Ενδεχομένως αυτό να είναι το παράπονο της κυρίας Ζεπηλιάδου, όχι για όλο το ΕΣΠΑ, εκπαιδευτική να πηγαίνει μόνο για τη Δυτική Μακεδονία. Παραλάβαμε το καλοκαίρι του 2019 σε κοινοτική συνδρομή, σε κοινοτικούς όρους, ένα ΕΣΠΑ κατά μέσο όρο μεταβίας ξεπερνούσε το 25%. Σήμερα που μιλάμε, μαζί με τις προκαταβολές σε κοινοτική συνδρομή, έχει ξεπεράσει το 88%. Κλείνει με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να χαθεί το παραμικρό ευρώ στο τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας, 31 Δεκέμβρη 2023. Τώρα, το πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε για το ΠΕΠ. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τους ουραγούς. Ήταν από τους ουραγούς, παραμένει από τους ουραγούς. Στη δική μου την ανάγνωση δεν είναι στο πάντο, γιατί έχει επιτευχθεί και εκεί μια πολύ σημαντική επιτάχυνση. Θα έλεγα ότι έχει τρέξει και γρηγορότερα από άλλα προγράμματα για να καλύψει το χαμένο χρόνο. Στα ΠΕΠ έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση. Ο μέσος όρος στο ΠΕΠ ξεπερνάει και το 90%. Πριν αναφέρθηκα για το 88%. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα λιγότερο πετυχημένα, να το αναδιατυπώσω έτσι, το πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας, με σημαντική και επιτάχυνση. Βοήθησε πάρα πολύ και το πρόγραμμα των μη επιστρεπτέων προκαταβολών, στο οποίο αναφέρθηκα πριν για τις 14.000 επιχειρήσεις. Και αυτό το πρόγραμμα, ακόμα και αν ακολουθεί τα περισσότερο ενεργά, ας το πούμε έτσι, προγράμματα περιφερειακά, θα κλείσει και αυτό 31 Δεκέμβρη 2023 με απόλυτη επιτυχία. Η πρόκληση βέβαια για τις περιφερειακές αρχές είναι η αυξημένη πόρη που έχει τώρα το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, πώς και αυτοί θα προωθηθούν. Αν είχαμε τώρα μια φορά δυσκολίες, αύριο θα έχουμε δύο. Σε κάθε περίπτωση, όπως τα καταφέραμε σε αυτή την περίοδο, θα τα καταφέρουμε και στην επόμενη. Ποιος ευθύνεται για αυτό που μόλις είπατε, ότι είναι στον πάτο, είναι από το ουραγός το ΠΕΒ Δυτικής Μακεδονίας, η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, η προηγούμενη κυβέρνηση ή και ο νυν περιφερειάρχης ενδεχομένως? Εγώ δεν κάνω μια τέτοια προσέγγιση. Όλοι στο ΕΣΠΑ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν κάνουν μια τέτοια προσέγγιση. Γιατί τα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν μια επταετή διάρκεια. Τα έργα, άλλος τα ξεκινάει τις περισσότερες φορές πολιτικά, μιλάω στον πολιτικό κύκλο, άλλος τα υλοποιεί και άλλος μετά κόβει την κορδέλα και τα εγκαινιάζει. Δεν έχει νόημα να πούμε ποιος τα πήγε καλύτερα. Βεβαίως, νούμερα υπάρχουν σε αυτά. Τώρα, και δεν προσπαθώ να υπερφύγω. Έχει σημασία και τι έργα κάνει το κάθε πρόγραμμα. Αν για παράδειγμα έχεις ένα περιφερειακό πρόγραμμα που υλοποιεί ένα μεγάλο σιδηροδρομικό έργο, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου που είναι ένα σιδηρόδρομος, και το σιδηροδρομικό έργο κολλήσει ή έχει ψηλόγους για ένα διαγωνισμό που πρέπει να ξαναγίνει, που έχει ενστάσεις κλπ. Τότε θα φέρει πίσω ολόκληρο το ΠΕΠ. Ένα ΠΕΠ που έχει να δώσει περισσότερο κρατικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις επιχειρήσεις, που είναι σχετικά εύκολο να δοθούν, αυτό μπορεί να έχει καλύτερες απορροφήσεις. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα έργα του ΕΣΠΑ δεν τα τρέχει μόνο η διαχειριστική αρχή, η διαχειριστική αρχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι από τις καλές διαχειριστικές, αλλά είναι μια αλυσίδα. Είναι οι μεγάλοι δικαιούχοι, είναι οι δημοτικές αρχές που εμπλέκονται, είναι τα υπουργεία, είναι η διαχειριστική αρχή, είναι και οι περιφερειακές αρχές. Ένας κρίκος κάπου να κολλήσει μπορεί να φέρει κάποια έργα πίσω. Εμείς, σαν Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν έχουμε το παραμικρό παράπονο από την νυν περιφερειακή αρχή και θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι, ανεξάρτητα από ποια θα είναι αυτή την επόμενη μέρα.